Η ελληνική κυβέρνηση ενημερώθηκε και επισήμως ότι σε περίπτωση επιστροφής του Κωνσταντίνου, του βασιλιά, η Ελλάδα δεν θα λάμβανε πλέον οικονομική βοήθεια από τους συμμάχους. Η διακοπή του δανεισμού είχε τεράστιες συνέπειες για την ελληνική οικονομία. Η εκταμείευση του δανείου του 1918-19 αναβλήθηκε. Η υποτίμηση της δραχμής, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει επί πρωθυπουργίας του Βενιζέλου, συνεχίστηκε και ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε. Επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων δραχμών ακυρώθηκαν και η Ελλάδα απόλεσε την δυνατότητα λήψης νέων δανείων προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο, κάτι που η νέα κυβέρνηση επρόκειτο να αντιληφθεί σύντομα. Οποιαδήποτε προσπάθεια για τη συνέχιση του πολέμου θα οδηγούσε τη χώρα στην απόλυτη οικονομική καταστροφή. Οι κυρώσεις των συμμάχων είχαν σκοπό να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση ώστε να ακυρώσει το δημοψήφισμα. Όμως, όπως αποδείχτηκε, εφαρμόστηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Το δημοψήφισμα που είχε αναγγελθεί για τις 22 Νοεμβρίου διεξήχθη κανονικά.